Καλησπέρα σε όλους μάγκες μου, καλώς ήρθατε στη σημερινή μας βιντεάρα. Εδώ θα μιλήσουμε για God of War Ragnarok και σας έχω μία λίστα με 10 πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να ξέρετε πριν από το release του παιχνιδιού. Είμαστε κυριολεκτικά στην τελική ευθεία, έμεινα 48 ώρες, άρα μην πάτε πουθενά, δείτε όλο το βίντεο μέχρι το τέλος. Και εννοείται κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφούλα με το καμπανάκι, γιατί από αύριο μεθαύριο ξεκινάμε να ανεβάζουμε καθημερινά 3-4 βίντεο God of War που θα καλύψουμε μαζί όλο το παιχνίδι. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε αμέσως με τη λίστα μας με τα πράγματα που πρέπει να ξέρετε. Το πρώτο έχει να κάνει με την ημερομηνία κυκλοφορίας αλλά και τις εκδόσεις του παιχνιδιού. Το παιχνίδι είπαμε κυκλοφορεί στις 9 του Νοέμβρη που είναι αυτήν την Τετάρτη, δηλαδή σε 2 μέρες. Μαζί με αυτόν υπάρχουν πάρα πολλές εκδόσεις στο παιχνίδι και να ξέρετε ότι αν κάνετε προπαραγγελία το παιχνίδι από το PlayStation Store αυτή τη στιγμή θα πάρετε και δωρεάν το Kratos Ryzen Snow Armor και Atreus Ryzen Snow Tunic, άρα δύο δωρεάν πανοπλίες για όσους κάνουν προπαραγγελία. Το παιχνίδι θα υπάρχει όπως είπα και τώρα digital στα PlayStation Stores, αλλά θα το έχουν και τα καταστήματα και μαζί με αυτόν υπάρχουν και συλλεκτικές εκδόσεις. Έχουμε καταρχάς το Digital Deluxe Edition, το οποίο θα το βρείτε στα PlayStation Stores. Κοστίζει συνήθως γύρω στα 10 ευρώ παραπάνω ανάλογα από τη χώρα που έχετε το account σας και έχει μέσα το παιχνίδι, τον Dark Tail Armor Set και όπλα, τον Digital Soundtrack και έναν avatar για το PlayStation. Όμως, εκτός από τις εκδόσεις της Digital, έχουμε και συλλεκτικές εκδόσεις που θα βρείτε μόνο στα καταστήματα και είναι πρώτα το Collector's Edition που βλέπετε εδώ, έχει steelbook για το παιχνίδι, μαζί με αυτόν το σφυρίν του Thor, έχουμε ένα γαλματάκια, τα ζάρια και το κουτί. Μετά υπάρχει και το πιο μεγάλο Jotnar Edition που έχει ακόμη και άλλα πράγματα μέσα, όπως είναι αυτά τα pins, έχει και ένα χάρτη και το soundtrack σε vinyl. Αλλά σημειώστε εδώ ότι το παιχνίδι δεν είναι μέσα σε δίσκον, αλλά σας το δίνουν digital, που είναι λίγο περίεργο γιατί έχει steelbook τότε. Επίσης, αφού το παιχνίδι είναι digital, παίρνετε και όλα τα πράγματα του Digital Deluxe Edition με αυτές τις εκδόσεις. Απλά το θέμα είναι να καταφέρετε να βρείτε αυτήν την έκδοση πλέον, γιατί έχουν εξαντληθεί παντού από όσο ξέρω. Και μαζί με αυτόν έχουμε εγκαλύψει όλες τις πληροφορίες που πρέπει να ξέρετε για τις εκδόσεις και την ημερομηνία κυκλοφορίας. Μετά, μάγκες μου, έχουμε να μιλήσουμε για την ελληνική έκδοση και τις γλώσσες του παιχνιδιού. Ξέρετε, όλοι φαντάζομαι ότι το παιχνίδι θα έχει κανονικά ελληνικά και μετάφραση και μενού και υπότιτλους τα πάντα. Απλά σημειώστε ότι δεν διαθέτουν όλα τα παιχνίδια God of War Ragnarok ελληνικά, μόνο συγκεκριμένες εκδόσεις. Αν αγοράσετε από κατάστημα το παιχνίδι, δηλαδή το δισκάκι, βεβαιωθείτε ότι πάνω στο κουτί θα έχει το αυτοκόλλητο που λέει για την ελληνική μεταγλώτηση ή μπορείτε να δείτε από πίσω τις γλώσσες που διαθέτει το παιχνίδι. Αν μπείτε σε PlayStation Store, το μόνο που είμαι σίγουρος ότι έχει ελληνική γλώσσα είναι το PlayStation Store της Ελλάδας και αν δεν κάνω λάθος της Κύπρου. Οι άλλες χώρες, αν έχετε accounts στο εξωτερικό, ας πούμε αγγλικών, αμερικάνικων, δεν έχουν ελληνικά. Άρα προσοχή από πού θα το αγοράσετε, βεβαιωθείτε να ελέγξετε τις γλώσσες του παιχνιδιού πρώτα, τις γράφει και στα stores και πάνω στο κουτί. Μετά, μάγκες μου, θα μιλήσουμε για την ιστορία του God of War Ragnarok, χωρίς spoilers εννοείται. Το God of War 4 τελειώνει με τον Kratos και τον Ατρέα να φτάνουν στην κορυφή του Jotunheim και να σκορπάνε τις τάκτες της Fae και αποκαλύπτεται εκεί και έναν τεράστιο μυστικό ότι ο Ατρέας είναι ο Loki. Το προηγούμενο παιχνίδι τελειώνει με τον Thor να εμφανίζεται στο σπίτι του Kratos και να έχουμε έτσι ένα teaser ότι θα έχουμε μια μεγάλη μάχη. Τώρα τον God of War Ragnarok διαδραματίζεται αρκετά χρόνια μετά τον God of War 4 γιατί ο Ατρέας έχει μεγαλώσει, άρα πέρασαν τουλάχιστον 5-6 χρόνια και το μόνο που ξέρουμε αυτή τη στιγμή χωρίς να σποιλάρω κάτι είναι ότι θα έχουμε το Ragnarok, δηλαδή το τέλος του κόσμου της νορβηγικής μυθολογίας.
επειδή στη νορβηγική μυθολογία λέει ότι όταν ο Μπάλτουρ πεθάνει, που έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι, ο Λόκι θα ελευθερώσει μετά τον Φένριρ, αυτόν τον μεγάλο λύκον, ο οποίος θα καταβροχθήσει τον ήλιο και θα φέρει τον μακρύ χειμώνα, το Fimbul Winter, το οποίο θα οδηγήσει στο τέλος του κόσμου και την τεράστια μάχη μεταξύ των θεών. Και αυτόν θα είναι και η ιστορία μας στον God of War Ragnarok, full περιληπτικά, χωρίς κανένα spoiler. Και επίσης, να σημειώσουμε εδώ στο επόμενο μας point, ότι αυτόν είναι το τελευταίο παιχνίδι στην Νορβηγία. Άρα μετά από τον God of War Ragnarok, ο Kratos, αν επιβιώσει από όλα αυτά που δεν ξέρουμε ακόμη, θα πάει σε άλλον πάνθεον, σε άλλη χώρα. Άρα θα έχουμε ίσως God of War στην Αίγυπτο, ίσως God of War στην Ασία, πίσω στην Ελλάδα, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα έχει να κάνει πλέον με Νορβηγούς θεούς. Άρα όντως θα έρθει το τέλος του κόσμου εδώ και είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα γίνει με αυτήν τη μεγάλη μάχη και όλη την ιστορία του God of War Ragnarok. Το επόμενο είναι ότι θα μπορούμε να επισκεφθούμε όλα τα 9 realms της νορβηγικής μυθολογίας αυτήν τη φορά. Στο προηγούμενο παιχνίδι, στον God of War 4, μας άφησαν να εξερευνήσουμε μόνο 3-4 realms, 3-4 κόσμους δηλαδή. Όμως αυτήν τη φορά βγήκαν οι developers και είπαν ότι θα μπορούμε να επισκεφθούμε όλους τους κόσμους της νορβηγικής μυθολογίας και βλέπετε εδώ μία λίστα ποιο είναι οι κόσμοι της μυθολογίας, ποιος είναι ο ηγέτης σε αυτόν το realm και όλα αυτά. Και είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτήν την προσθήκη στο παιχνίδι, γιατί θα το κάνει τεράστιο, θα έχουμε ένα τεράστιο χάρτη να εξερευνήσουμε. Ελπίζω να μην πάμε σε κάποιες περιοχές μόνο για ένα boss fight και να επιστρέψουμε και όντως να μπορούμε να εξερευνήσουμε με την ησυχία μας και τους 9 κόσμους. Μετά από ό,τι φαίνεται έχουμε μεγάλες αλλαγές στο combat system. Το combat system του God of War 4 ήταν πολύ πιο φρέσκο θα έλεγα από τα παλιά παιχνίδια, γιατί άλλαξε η κάμερα, ήρθε πίσω από τον παίχτη, έγινε πιο στιβαρό τον gameplay και από ό,τι φαίνεται η Santa Monica θα κρατήσει αυτόν τον gameplay, απλά θα το βελτιώσει. Και ξέρουμε τώρα ότι θα έχουμε σίγουρα δύο όπλα πάλι, τα Blades of Chaos και το Leviathan Axe, με νέες επιθέσεις όμως, και το Blades of Chaos θα αλλάξουν κιόλας λίγο, θα γίνουν έτσι πιο όπως τα παλιά God of Wars. Δηλαδή θα μπορείς να τραβάς κοντά αντιπάλους με τις αλυσίδες, θα τους ρίχνεις στον αέρα και θα τους κάνεις juggle combos όσων είναι ας πούμε στον αέρα και θα τους χτυπάς, και μαζί με όλα αυτά η ασπίδα θα παίξει πολύ περισσότερο ρόλο στο καινούριο God of War, γιατί θα έχουμε διάφορες ασπίδες με διάφορες ικανότητες. Εκτός από αυτόν, το παιχνίδι τώρα θα έχει verticality, δηλαδή θα υπάρχει κάθετον combat με επιθέσεις στον αέρα, jumping attacks από μακριά, θα έχει ύψος δηλαδή που μπορούμε να πολεμήσουμε από ψηλά, χαμηλά, το οποίο θα προσθέσει έτσι έναν πολύ δυνατόν dynamic στο combat. Άρα να περιμένουμε ένα βελτιωμένο combat system, το οποίο όμως δεν νιώθει πολύ διαφορετικό από τον God of War 4. Μετά έχουμε εχθρούς, τέρατα, bosses αλλά και φίλους του Kratos και μας υποσχέθηκε η Santa Monica ότι σε αυτόν τον God of War θα έχει τεράστια επιλογή αντιπάλων και bosses και αυτό θα φανεί και από τον πιο χαμηλό αντίπαλο που μπορεί να είναι απλά ένας άνθρωπος, ένας πολεμιστής μέχρι τον πιο μεγάλο θεόν αντίπαλο και θα νιώθουμε κάθε μάχη διαφορετικά. Μαζί με αυτόν το supporting cast του God of War Ragnarok θα είναι πολύ πιο πλούσιο, θα έχει πιο ενδιαφέρον χαρακτήρες και ο Ατρέας αφού μεγάλωσε θα μπορεί να μας βοηθά και στη μάχη πιο έντονα τώρα. Θα μπορεί να πολεμάει και αυτός κανονικά. Άρα θα είναι έτσι ένα πιο ενδιαφέρον οικοσύστημα να το πούμε στον κόσμο του God of War Ragnarok. Μετά έχουμε τις πανοπλίες και τα όπλα και πώς ακριβώς θα γίνονται customized. Στον God of War το πρώτο, στο προηγούμενο δηλαδή, μπορούσες να τροποποιήσεις την πανοπλία σου και το όπλο σου με ρούνους και αυτόν επιστρέφει, απλά θα είναι πάρα πολύ απλοποιημένο. Η σημαντική διαφορά εδώ είναι ότι πλέον τους ρούνους και τα upgrades δεν θα τους βάζεις απευθείας πάνω στη στολή,
Άρα αυτό θα μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε πανοπλίες από την αρχή του παιχνιδιού που μας αρέσουν εμφανισιακά μέχρι το late game, επειδή δεν θα επηρεάζουν τα stats τους με αυτόν τον τρόπο, που είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί στο προηγούμενο χρησιμοποιούσαμε στο τέλος μόνο στολές που βρίσκαμε όντως στο τέλος, που ίσως να μην σου άρεσαν εμφανισιακά κάποιου. Μετά ξέρουμε ότι θα επιστρέψει και το One Cut Camera, δηλαδή ότι όλο το παιχνίδι δεν θα έχει κοψίματα στη κάμερα, θα είναι συνεχόμενο shot και έτσι θα καταφέρουμε να ζήσουμε τη δράση του Kratos, όλα τα cutscenes, όλες τις μάχες, χωρίς καμία διακοπή, που ήταν επαναστατικό όταν βγήκε τον God of War 4, ότι έναν τόσο τεράστιο παιχνίδι μπορούσε να δουλεύει χωρίς loading και χωρίς camera cuts. Και αυτό θα γίνει και στον God of War Ragnarok και φαντάζομαι πιο βελτιωμένο κιόλας. Και το τελευταίο point, μάγκες, δεν έχει να κάνει τόσο με το παιχνίδι, αλλά παραπάνω με το κανάλι. Και φαντάζομαι, ξέρετε, οι παλιοί πιστοί μου, ότι όταν βγήκε το God of War 4, το είχαμε εγκαλύψει σε τεράστιο βαθμό. Θα μπορούσα να πω ότι είχαμε την καλύτερη εγκάλυψη σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο ό,τι αφορά God of War παιχνίδια. Και αυτό θα γίνει και φέτος με τον God of War Ragnarok. Από την 3η-4η, μόλις έχω το παιχνίδι, θα ξεκινήσω απευθείας gameplay videos τα οποία θα δείχνουν την ιστορία στα ελληνικά, έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα όλο το story, να δείτε πώς διαδραματίζεται η ιστορία, να ξέρετε κι εσείς walkthrough tutorials να σας βοηθήσω, και μετά όταν γίνει αυτό θα ξεκινήσουμε τα easter eggs, τα βίντεο ανάλυσης και όλα αυτά. Αλλά ο κύριος μου σκοπός τώρα είναι να σας καλύψω το συντομότερο δυνατόν με gameplay videos όλη την ιστορία. Εννοείται θα ανεβάζω τουλάχιστον 3 βίντεο στην ημέρα, άρα συντονιστείτε, κάντε τα like σας, κάντε την εγγραφούλα σας με το καμπανάκι και να είστε έτοιμοι από ίσως και αύριο για αυτόν, αλλά αργότερον την Τετάρτη που κυκλοφορεί έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι για όλους. Και αυτό, μάγκες μου, ήταν το βίντεο με τα 10 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για τον God of War Ragnarok. Προσπάθησα να το κρατήσω έτσι μικρόν, περιληπτικόν, αλλά καλύψαμε πιστεύω τα πιο σημαντικά πράγματα. Το παιχνίδι έχει πάρει απίστευτες κριτικές προς το παρόν, πάει για παιχνίδι της χρονιάς, παιχνίδι της δεκαετίας όποτε φαίνεται, άρα μην το χάσετε, σας προτείνω να το πάρετε κι εσείς, αλλά τουλάχιστον να δεν το αγοράσετε ή δεν έχετε PlayStation 4, PlayStation 5, θα το καλύψω εγώ για σας, να δείτε την ιστορία και όλα στα ελληνικά για να τα κατανοείτε και πιο εύκολα. Καλή συνέχεια σε όλους και να είστε πάντα καλά, μάγκες μου.